Καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης έχει την ενημέρωση. Πάμε κατευθείαν κοντά του τηλεφωνικού στις Βρυξέλλες. Γιάννο. Ναι, όντως, κοιτάξτε, βρίσκονται σε συναγερμό οι μυστικές υπηρεσίες ολόκληρες της Γερμανίας, Επίρου και κυρίως των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό μεταξύ τους, διότι φοβούνται από ένα χτύπημα σοκ. Όπως πληροφορούμαστε, οι υπηρεσίες των κρατών μελών και ειδικότερα της Βρετανίας και της Γαλλίας σε συσχετισμό με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμούν ότι η ISIS θα προσπαθεί να μεταφέρει τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πιο εύκολα στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν πολλοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί, πολλές εστίες. Και ο στόχος της ISIS, όπως αναλύεται, είναι ο εξής: η μεταφορά ακριβώς του πολέμου στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, καθότι οι χριστιανοί θα στραφούν εναντίον των μουσουλμάνων, αυτοί θα αμυνθούν και θα γίνει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο η ISIS θα αποφεληθεί προκειμένου να εκδικηθεί τη Δύση και να δημιουργήσει προκαιρφυρώματα και αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, που σημαίνει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα εκτός των πολιτικών προβλημάτων τα οποία θα προκύψουν. Μέσα σε αυτόν τον κυκλώνα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας ή ανασφάλειας, αν θέλετε, βρίσκεται και η Κύπρος λόγω των Βρετανικών βάσεων, αλλά εκτός των άλλων λόγω του ότι υπάρχουν και τα κατεχόμενα που αποτελούν μια πηγή από την οποία μπορεί να ξεπηδήσει η τρομοκρατία. Επί τούτου είχε τοποθετηθεί σήμερα ευρωβουλευτής Ελένης Θεοχάρους στην Επιτροπή Αναφοράν, τονίζοντας ότι η Κύπρος, όπως και άλλες χώρες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετανάστευσης. Ειδικότερα τώρα θα γίνει οξύτερο παρατήρηση, υπό την έννοια ότι πολλοί Σύριοι πρόσφυγες θα καταφύγουν είτε απευθείας στην Κύπρο είτε προς τα κατεχόμενα, όπου στα κατεχόμενα μπορούν να εξελιχθούν εστίες τρομοκρατίας. Απόδειξη δε τούτου παρατήρηση είναι και το τελευταίο ξύλωμα που έγινε από πλευράς των κυπριακών μυστικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Θα μείνουμε